με αγάπη χριστιανά. Και συνεχίζουμε λοιπόν εδώ με την Ιφηγένειά μας. Μείναμε εκεί που μας έλεγες πόσο δυσκολεύτηκες στις ερωτικές σκηνές και για τους γονείς και όλα αυτά. Τους είπες μην καθίσετε να δείτε τη σκηνή αυτή. Όχι, γιατί ήταν να κάτσουν να τη δουν όπως είναι. Ναι, όταν βλέπουν τη σειρά. Απλά θυμούνται όταν ήξερα όταν να δείξει τη σκηνή τη συγκεκριμένη. Μου πάνω στο δωμάτιό μου. Δεν ήθελες να είσαι εκεί. Να κάτσουν να τη δω μαζί τους. Τι σχόλιο σου έκανα, σου είπαν κάτι ή τίποτα. Όχι, τίποτα, εντάξει, μόνο μου γελούσε. Ναι. Γελούσε νομίζω περισσότερο με τη δική σου αμηχανία. Ναι, και επειδή είναι συνηθισμένη που την Έλενα, α πούμε. Οπότε ήταν κάτι πρωτόγνωρο, ούτε για τους. Ναι, γιατί με την Έλενα Μπιαρίδου είστε αδερφές και θέλω να σε ρωτήσω αν αυτό θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο θα σε δυσκολέψει ή θα σε ευκολύνει περισσότερο στον χώρο. Εννοείται ότι ευκολύνει με τον το πράγμα στον χώρο. Ναι, δηλαδή να έχεις έναν δικό σου άνθρωπο να συζητάς μαζί του, να, δηλαδή να συμβουλεύετε μια την άλλη, να υπάρχει κατανόηση. Ναι. Πολλά βοηθητικό είναι το πράγμα. Ναι. Πόσο χρόνια διαφορά έχετε με την Δύο Έλενα. Χρόνια. Δύο χρόνια μεγαλύτερη μου η Έλενα. Είστε δεμένες, ήσασταν πάντα δεμένες. Πάντα, ναι, πάντα. Δηλαδή έχουμε, εννοείται ότι όλα τα αδέρφια τσακώνονται. Καλά, αλλά ιδιαίτερα σε πιο μικρές ηλικίες. Ναι. Αλλά υπεραγαπάει μια την άλλη. Και, ναι. Έχουμε έτσι έναν όμορφο δεσμό. Εσύ πώς θέλεις να έρθουν τα πράγματα, Ιφηγένεια μου, για σένα, στην πορεία σου. Είπες, μπαίνω σε αυτόν τον χώρο, έκανα αυτές τις σπουδές. Με τι θέλεις να καταπιαστείς περισσότερο εσύ? Με οτιδήποτε θα με εξελίξει επαγγελματικά. Δεν θέλω να σταματήσω ποτέ να ασχολούμαι με τα καλλιτεχνικά. Οτιδήποτε σε θέατρο, κινηματογράφο, οτιδήποτε θα με εξελίξει, ενώ είμαι ανοιχτή σε όλα τούτα. Ναι. Νιώθεις, επειδή ρώτησα και την Έλενα, γιατί είστε και δύο πανέμορφες κοπέλες εκτός από πολύ πολύ ταλαντούχες. Είσαι μια γυναίκα που νιώθεις ότι είσαι όμορφη, με την έννοια ότι νιώθεις αυτή την αυτοπεποίθηση, το όπου πας ξέρεις ότι θα γυρίσουν να σε κοιτάξουν ή δεν το έχεις νιώσει ποτέ αυτό? Εντάξει, έχω, ναι, δηλαδή ξέρεις το σε έναν βαθμό, αλλά σαν άνθρωπος εγώ δεν έχω αυτοπεποίθηση. Και εντούτον που σου είπα στη σειρά, ήθελα λίγες μέρες να με ξεκλειδώσουν. Ναι. Ακριβώς γιατί έχω την αυτοπεποίθηση που θα μπορούσα να έχω. Αλλά εντάξει, ενώ... Θα ήθελες να έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση? Ναι. Όσο μεγαλώνω, έχω. Και πιο μικρή ακόμα, ήμουν ακόμα πιο... Ακόμα μετριόφρονα, ας πούμε, να το πω. Ναι. Ποια άλλα πράγματα σε χαρακτηρίζουν? Είμαι αρκετά ρεαλίστρια, ευθύς. Λέω πάντα που σκέφτομαι, χωρίς να σκεφτώ καμιά φορά. Χωρίς να το φιλτράρεις, να κάνεις δεύτερες σκέψεις. Ναι, που αθωότητα είναι και μόνο. Υπομονετική μπορώ να πω. Αυτά πάνω κάτω. Εκρήξεις, γιατί η Έλενα μας είπε ότι έχει και εκρήξεις. Έχει και κοινά χαρακτηριστικά. Έχει, θα επιβεβαιώνεις. Έχει εκρήξεις η Έλενα, ναι. Όχι, δηλαδή... θέλω να χαλάσω τίποτα την ηρεμία μου. Θέλω να τα βλέπω όλα θετικά, ενώ αρέσει και μου να γελώ, να είμαι πάντα έτσι θετική. Και κάνω υπομονή με κάποια πράγματα, παίζω πελών που λέμε, ώσπου να... Να δεις τι θα γίνει. Ναι. Άμα, ναι, εννοείται ότι υπάρχουν οι εκρήξεις, αλλά όχι συχνά. Δύσκολα είναι να με εκνευρίσει κάτι. Ναι. Η τελευταία φορά που βγήκες εκτός αυτού, τη θυμάσαι, ποτέ ήταν? Α, τόσο πολύ. Oh. Εντάξει, είσαι πολύ ήρεμη. Για να έκανες τόση μπαύση να σκεφτείς, να δεις, να πεις. Εντάξει. Είναι μακριά από σένα. Γενικότερα με τις φιλίες σου, ίσως με τις σχέσεις σου, δεν ξέρω και πώς είσαι στην προσωπική σου ζωή. Είσαι άνθρωπος που αφιερώνεσαι, που είσαι δοτική ή είσαι άνθρωπος που αυτήν την περίοδο έχεις βάλει σε προτεραιότητα τη δουλειά? Είχα πάντα προτεραιότητα την οικογένεια και τους φίλους μου. Όταν τώρα ήρθαν λίγο σε μια κόντρα, σε σύγκρουση. Ναι. Προσπαθώ όσο μπορώ να τους βλέπω και αφιερώνω χρόνο. Δύσκολο. Ναι, γιατί είναι πολύ ωραία τα γυρίσματα. Ναι, ναι. Εσένα αυτό σε έχει επηρεάσει? Γιατί όταν είσαι ένας άνθρωπος που ξέρεις ότι έχεις τους χρόνους σου για την οικογένεια σου, τους φίλους σου, τους βλέπεις πολύ συχνά, κάνεις πράγματα. Ίσως μετά, αν δεν έχεις καθόλου χρόνο να κάνεις κάποια πράγματα, ίσως σε επηρεάζει εκεί. Ναι, υπάρχει φορές που δηλαδή στεναχωριέμαι που δεν τους βλέπω όσο να θέλω να τους δω, αλλά όταν που λέω ότι κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις ταυτόχρονα. Προσπαθώ να το κρατώ σε balance.
τον το πράγμα. Έχεις ακούσει σχόλια για σένα? Ναι. Για τη δουλειά σου ή για σένα προσωπικά? Για τη δουλειά μου. Θετικά, αρνητικά? Ό,τι άκουσα θετικό προς το παρόν. Δίνεις μεγάλη σημασία, είσαι άνθρωπος που θα επηρεαστείς από κάτι που θα ακούσεις? Είμαι πάντα αυτός μου, οπότε δεν θα κάνω κάτι που με αντιπροσωπεύει, ούτε να με επηρεάσει. Εντάξει, εννοείται που μπορεί να σε επηρεάσει λίγο, η αλήθεια να λέγεται. Ναι. Αλλά πάλι θα πάψω να είμαι ο αυτός μου. Δεν σε πτώει αυτό. Όχι. Δηλαδή, άμα να ακούω θετικά σχόλια από τους ανθρώπους που ξέρουν, εννοείται να ακούσεις και τα κακά σχόλια, αλλά δεν θα το αφήσεις να σε ρίξει. Εννοείται. Άρα, επιλέγεις να συγκεντρωθείς σε ανθρώπους του χώρου που θα σου πούν έτσι, να έχουν μια πιο αντικειμενική άποψη. Ναι. Πώς είναι οι πρώτες εμπειρίες λοιπόν στην τηλεόραση? Ποια είναι η άποψη που έχεις δημιουργήσει? Καλές. Ναι. Δηλαδή, το αγαπημένο μου είναι η ώρα του γυρίσματος. Νομίζω ότι θα μου έλεγες η ώρα του διαλύματος. Όχι, η ώρα. Δηλαδή, πάρα πολύ γέλιο. Περνούμε πάρα πολλά όμορφα. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Περνά ωραία ημέρα. Εν το νιώθω σαν δουλειά. Ναι. Τούτον το θετικό. Δεν το νιώθω ότι δουλεύω αυτή τη στιγμή. Επειδή κάνω γι' αυτό που αγαπώ. Ναι, εντάξει. Όταν είσαι σε καλό κλίμα, ναι, σε καλή παραγωγή, ναι, και είναι καλές οι συνθήκες, εννοείται ότι και για εσάς είναι πολύ πιο ευχάριστο. Ναι, δηλαδή ξυπνώ να πω, αχ, σήμερα να πω δουλειά. Δηλαδή, νιώθω ταλαιπωρημένη, ας πούμε, αλλά διά μου ενέργεια να το πω. Πόσες ώρες γύρισμα κάνεις την ημέρα? 12, 10, κάποιες μέρες πιο πολλές, κάποιες μέρες πιο λίγες, ναι, ώρες. Ανάλογα. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εμείς θα σου ευχηθούμε τα καλύτερα, Εφηγένεια μου. Ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά, να είσαι χαρούμενη, να είσαι ευτυχισμένη. Πες μας Χριστούγεννα που θυμάσαι τώρα που είμαστε σε μέρες γιορτινές, γιατί ρώτησα πάρα πολύ κόσμο τελευταία για Χριστούγεννα που θυμάται. Όταν ήμουν σε μικρή ηλικία, δηλαδή, θυμάμαι τα πάρα πολλά έντονα. Έβαζε πάρα πολύ, δηλαδή, effort η μαμά μου στα Χριστούγεννα. Τι κάνατε, τι? Τα κλασικά, δηλαδή, να έρθει ο Αγίος Βασίλης, να το αφήσουμε καρότο, να το αφήσουμε γάλα, να ξέρεις. Δώρα κάτω από το δέντρο. Ήταν η χαρά της το πράγμα. Εσύ, άρα θυμάσαι αυτήν την... Θυμούμε τα πάρα πολλά χαρακτηριστικά τα Χριστούγεννα. Έχω πάρα πολλά μόρφες αμνήσεις από τα Χριστούγεννα. Μεγαλώνοντας? Εντάξει, μεγαλώνοντας, δηλαδή, λίγο στέγουν και τα δώρα, ξέρεις. Αλλά με την ίδια αγάπη, δηλαδή, και με την ίδια... Εσύ κάνεις μια ιδιαίτερη προετοιμασία με τον εαυτό σου για τα Χριστούγεννα, τον πλησιάζουν γιορτές? Είσαι δηλαδή ένας άνθρωπος που θα μπει στην κουζίνα, θα κάνεις, θα φτιάξεις? Τώρα μπήκες, ας πούμε, που είναι γιορτές ή... Τώρα είναι βρα χρόνο να μπω, αν και αρέσει και μου πάρα πολλά η κουζίνα. Ναι. Αλλά αρέσκουμε τα Χριστούγεννα πάρα πολλά. Ναι, επειδή έτσι έμαθα από τη μαμά μου, βασικά. Να τα ετοιμάσει ιδιαίτερα. Ναι. Μαγειρεύεις? Ναι. Όποτε τύχει ή μαγειρεύεις πιο συχνά? Όποτε βρω χρόνο. Σπεσιαλιτέ? Εν έχω. Δηλαδή πάντα κάτι δοκιμάζω, κάτι καινούργιο. Δεν έχεις κάποια πράγματα τα οποία λες αρέσουν αυτά, θα τα κάνω? Ναι, σύνταγες της μαμάς μου κυρίως. Πολύ ωραία. Άρα η μαμά καλή μαγείρισα. Ιταλική, ναι, πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Θα τη φέρουμε εδώ. Μας τη φέρετε βεβαίως, χαρά μας ευπρόσδεκτη. Είναι ανοιχτές οι πόρτες και την περιμένουμε πολύ μας τη χαρά. Πλάκα καμία, αλλά είναι πάρα πολύ καλή μαγείρισα. Άρα θεωρείς ότι κι εσύ οδεύεις στα δικά της τα, ναι, χνάρια. Ναι. Δηλαδή σε μια πιο μεγάλη ηλικία, να ήθελα να περνώ ώρες στην κουζίνα. Πώς φαντάζεσαι, ρε Φηγένα μου, τον εαυτό σου? Γενικά, δεν θα σου πω σε 5, σε 10 χρόνια, σε 15. Όλοι νομίζω κάνουμε εικόνες, όνειρα, σκέψεις για το πώς φανταζόμαστε, ναι, τον εαυτό μας σε κάποια χρόνια. Δηλαδή, θέλω, ενώ προς το παρόν, να ζήσω τη ζωή έτσι να... Στο έπακρο, δηλαδή, να κάνω όσα πιο πολλά πράγματα μπορώ, όσα πιο πολλά ταξίδια, δηλαδή σε κάποια φάση να είναι οικογένεια. Ήρεμα πράγματα. Ήρεμα, ναι. Το κάνεις, νιώθεις ότι ζεις τη ζωή σου στο έπακρο? Ναι. Ναι, αρέσει και με το πράγμα. Όσο πιο πολλά μπορώ. Τολμάς πράγματα, κάνεις επιλογές, ναι, που... Ναι, 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 ναι. Πες μας κάτι τολμηρό που έκανες. Για σένα είναι τολμηρό. Τολμηρό με την έννοια του... Δηλαδή, θέλω να πάω ένα ταξίδι, ξέρω εγώ, σε μια άλλη Ηπείρο, να το κλείσω τώρα και να πάω σε 2 εβδομάδες, ας πούμε. Με τούτη την έννοια. Έτσι, τελευταία στιγμή. Ναι. Έχεις κάνει τέτοια πράγματα? Ναι. Τελευταία στιγμή, ναι, λες, φεύγω, γεια σας. Ναι. Έχω κάνει, ναι.
Έχω μετακομίσει, έχω κάνει. Μετακομίσει σε μια στιγμή σε απόφαση. Ναι, σε ένα μήνα τη απόφαση να μετακομίσω. Μετακομίσει σε άλλο σπίτι ή σε άλλη χώρα. Σε άλλη χώρα. Α, σε άλλη χώρα. Ναι. Πού ήσουν και πού πήγε. Είχα έρθει από Λονδίνο, στα Κύπρο και ξαναπήγα πίσω, αλλά ήταν γίνον το. Έτσι θέλω να κάνω τώρα. Περίμενε, είχε έρθει από Λονδίνο για να μείνει μόνιμα Κύπρο. Ναι. Ήμουν μόνιμα Κύπρο. Για ένα μήνα. Όχι, είχα κάτσει δηλαδή 6 μήνες, ας πούμε. Ναι. Και ένα τελειών καιρό είπα, όχι, θέλω να πάω πίσω. Και έφυγα πάλι. Πήγες. Ναι. Πόσον καιρό έμεινες. Ένα χρόνο. Άρα μια χαρά. Τι να κάνεις την αλλαγή σου. Ναι, εντάξει. Ήθελες να μείνεις στο Λονδίνο. Ήθελα, που την άλλη είχα απευθυμίσει για την Κύπρο. Mm-hmm. Μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Ναι. Αλλά είμαι χαρούμενη που είμαι Κύπρο. Τι αρέσει τελικά που έμεινε. Ναι, που ξανάρθει να πίσω. Ναι. Μπορεί να ξαναφύγω από κοβαλού. Μπορεί και να πάρει έτσι πάλι απόφαση και να μετακομίσει σε άλλη χώρα τώρα. Ευγένεια μου, σου εύχομαι τα καλύτερα. Επίσης. Πραγματικά, ό,τι επιθυμείς, να είσαι καλά, να έχεις όμορφες γιορτές, καλή χρονιά με το καλό και ευχαριστώ. Όλα να πηγαίνουν καλά και ομαλά. Και υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι, υγεία πάνω απ' όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.